όντως ο πολιτισμός είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για να Δήμο και ένα Δημοτικό Συμβουλίο. Και όντως υποβαθμίζεται. Όχι, δεν ξαναπέμπουν. Το είχαμε στη διαβούλευση στο διαδίκτυο, μπορούσαμε να γίνουν κάποια πράγματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα συγκροτημένο όργανο και μέσα από αυτή η ιστορία γίνεται. Εάν το μετατρέψουν σε μια ανοιχτή συνέλευση, δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα μιλάει στο εδώ. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής. Ότι οι φορείς, οι οποίοι έχουν δυνατότητα και τώρα να υποβάλουν προτάσεις και να φέρουν και στο Δήμαρχο προτάσεις. Και αυτό να το αξιοποιούν δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ο χώρος τοποθέτησης. Είναι στο Δήμαρχο. Είναι στις υπηρεσίες. Εκεί πηγαίνουν. Για να συνομιλούμαστε. Και μπορούν να το κάνουν ανά πάσα ώρα, ανά πάσα ημέρα. Αυτή η διαδικασία. Και κανείς δεν αποκλείει τίποτα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αυτό που κυρίως μπαίνει και μπήκε από μερικούς φορείς και μπήκαν οι παρατηρήσεις τους μέσα μου. Δηλαδή μας είπαν κάτι για το θέμα των αδέσποτων ζώων. Μπήκε. Μπήκαν κάποια ζητήματα για τους πολιτιστικούς φορείς. Μπήκε. Το θέμα είναι να έχουν και τα χρήματα αυτά που το κάνουν. Μπήκαν κάποια ζητήματα που από την Επιτροπή Διαβούλευσης, καλώς και κακώς, κάποια θέματα που τοποθετήθηκαν, μπήκαν μέσα και νομίζω ότι έγινε κουβέντα. Υπάρχει επίσης μέσα και εισήγηση και απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κομισής Επιτροπής. Υπάρχουν αυτά μέσα. Αρκεί κανείς να έχει στο φάκελο. Να τα δει, εάν ενδιαφέρεται. Από εκεί μετά ο προϋπολογισμός έχει δύο κομμάτια. Ένα είναι το υποχρεωτικό που κάνει υπηρεσία. Με βάση τις οδηγίες και τις εγκυκλίες που έχει, που εκ των πραγμάτων πρέπει να ακολουθήσει κάποια πράγματα, και το άλλο κομμάτι είναι εκείνο που βάζει η πολιτική ηγεσία του Δήμου, που βάζει πλέον τις πολιτικές της. Όμως η κύρια πολιτική που αποφασίσαμε ήταν την προηγούμενη φορά, που αφορά τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες. Αυτό ήταν που δείχνει ακριβώς και την κατεύθυνση του Δήμου, και στη βάση αυτών συγκροτήσαμε το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο σωματώθηκε ως έχει. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και κάποιες άλλες πολιτικές σε κάποιους άλλους τομείς. Ούτε πάμε σε μια καταστροφική λογική ότι δεν γίνει τίποτα και ότι όλα είναι έτσι. Όλα αυτά τα γράμματα βασίλειου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς τώρα αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να μοντερνίζουμε κάποια πράγματα. Είναι αλήθεια το εξής, ότι έχουμε μία μείωση στο ΚΑΠ 15%. Το οποίο αντιστοιχεί και το δράμα είναι το εξής, ότι αντιστοιχεί στη μείωση των πιστών. Αυτό δηλαδή που εξοικονομεί ο Δήμος από τη μείωση των πιστών ήρθε σαν μείωση στο ΚΑΠ. Φαίνεται όμως εδώ ότι η ΚΑΠ δεν καλύπτει τη μισθώση. Και αυτό είναι το σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε. Από αυτή την άποψη θα πρέπει από τα υπόλοιπα έσοδα να υπάρξει ένας ισχυρισμός. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, ο προϋπολογισμός αυτός έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναδείξουμε. Αναδεικνύουμε πρώτον ότι δεν επιβάλλουμε νέες αυξήσεις τελών για το 2012. Παρά το ότι είπαμε ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μειωμένα τέλη κυρίως από την καθαριότητα λόγω διακοπής ρεύματος. Και θα πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες. Άρα πρέπει να μειωθούν και οι υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να μειώσουμε μόνο, θα μειωθούν αντίστοιχα οι υπηρεσίες. Θαύματα δεν γίνουν. Το δεύτερο είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης οικονομικής και κοινωνικής που θα εκφραστεί εδώ. Και στα έσοδα μας. Δεν μπορεί από μια κοινωνία και μια οικονομία που χυμάζεται πραγματικά οικονομικά να έχει απέτηση, να έχει αύξηση των εσόδων. Είναι προφανές ότι αυτό θα έχει μια επίδραση. Το τρίτο είναι ότι ουσιαστικά είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ενιαίος των τριών πρώην κοινοτήτων. Είναι ο πρώτος οργανικός προϋπολογισμός. Λέω με την έννοια την ουσιαστική. Διότι την άλλη φορά. Στην πορεία όπως το κάνουν, κάνουν ένα προπολογισμό για να περάσουν. Τώρα πλέον ενοποιηθήκανε, έχουν δηλαδή το προπολογισμό των ενοποιημένων πλέον υπηρεσιών και με μία εμπειρία ενός χρόνου. Και μία χρονιά που είχαμε σάτα ελάχιστη, φανταστείτε ότι από τη σάτα εκτέλεσα μόνο κάποια έργα από την παλιά σάτα της Νάπολης και πληρώσαμε από τη σάτα καινούργια μόνο 70.000 για ένα έργο στο Βαργάσιο. Δεν είναι κανένα άλλο έργο πουθενά.
Πουθενά. Μόνο 70.000 πληρώθηκαν για κάποια χρέη που είχαμε από μια παλιά σάρτα από κάποια πλαγόστατα στο Βραχάσι. Αυτά πληρώσαν. Πού πήγε η σάρτα? Πήγε παντού. Πού πήγε? Πήγε στη συντήρηση, πήγε στο πράσινο, πήγε στην καθημερινότητα, πήγε στο φωτισμό, πήγε σε αυτά. Επανειλημμένος λέω λοιπόν εδώ ότι αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε σαν Δήμος είναι τη λειτουργία μας. Να φροντίζουμε την καθαριότητα, το πράσινο, το φωτισμό, τα νεκροταφεία μας, το πράσινό μας, να πάμε παραπέρα τα σχολεία μας. Που αντιμετωπίσαν ένα σωρό προβλήματα, τώρα μόλις κατάφερε στις σχολικές επιτροπές να δώσουν χρήματα, μέχρι τώρα τα καλύπταμε από το Δήμο. Και τι να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να καλύψουμε. Τα καλύπταμε. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά η οποία κλείνει. Προϊονίζεται καλύτερη χρονιά, δεν προϊονίζεται. Τι προβλέπετε? Από το αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός σε μια τελευταία συνάντηση που έγινε στην ΚΕΔΕ και χθες υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο που θα δοθούν πλέον 402 εκατομμύρια. Από κάποιους πόρους που δεν είχαν υπολογιστεί. Η ΣΑΤΑ επίσης θα είναι αυξημένη, τουλάχιστον αυτή είναι η υπόσχεση του αρμόδιου υπουργού κατά 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Επομένως, ελπίζουμε ότι θα υπάρχει κάποια δυνατότητα να κάνουν κάποια πράγματα. Ζήτω ιστορίες τα λοιπά, ήρθαν. Να μην μηδενίζουν πράγματα. Εχθές τα πήραμε μόνο πάλι. Πήραμε άλλη μία δόση. Τα πήραμε αυτά, δεν ασήμαντα όμως. 800.000 μείωνε δηλαδή, τι ασήμαντα. Ασήμαντα είναι αυτά που πήραμε. Το λέει η οικονομική υπηρεσία. Ασήμαντα είναι αυτά που πήραμε. Ασήμαντα. Ασήμαντα. Αυτά σε κάποια στιγμή είχαμε πει αυτοί οι φόροι ζήτου και τα λοιπά που υπάρχουν που μαζεύονται ένα μεγάλο ποσό. Υπήρχε μια πρόταση τη προηγούμενη κέρδη να πάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να το καταθέσουμε σαν εγγύηση και να μα δώσουν δάνειο και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια αναπτυξιακά έργα. Δεν προχώρησε. Και στη βάση αυτών λέγαμε τότε και για το θέμα των ανθρώπων που ήταν στον ΑΕΔ, θα πέρα κάποια ημερομίσθια να διατεθούν αυτά τα χρήματα για να διατεθούν κυρίως σε αυτεπιστασίες μέσα στο Δήμο. Να πάρει ο Δήμος κάποιο προσωπικό. Αυτό ήταν το σχέδιο το οποίο δεν προχώρησε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έρχεται από τούτο και στο εξής. Επομένως, έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος εκφράζει πλέον περισσότερο και πιο οργανικά την ενότητα του νέου Δήμου και βάζει κάποιες στοχεύσεις. Φαίνεται ότι κυρίως καλύπτουμε αυτή την καθημερινότητα όπως λέμε και ελπίζω να μην έχουν προβλήματα μισθοδοσίας. Ελπίζω. Θα καλύψουμε την καθημερινότητα. Από εκεί μετά η ελπίδα μας είναι στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα ανταγωνιστικά. Και στις μελέτες που θα κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Και πράγματι έχουν ενταχθεί κάποια έργα και θα ενταχθούν και κάποια άλλα και ολοκληρώνουν και κάποιες μελέτες. Υπάρχουν προγράμματα, μια σειρά, τα οποία εξελίσσονται και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να βάλουμε και κάποια άλλα. Ήδη εξελίσσονται έργα και στη ΔΕΙΑΝ, αλλά και μελέτες, τις οποίες θα κάνουμε σε 12 περίπου κοινότητες για αναπλάσεις. Και το θέμα είναι το εξωτερικό αυτό που ανέφερε ο κ. Χατζητάκης για το δρόμο, για το έργο Πλάκα Ερούντα, είναι ένα από τα έργα που έχουν προτείνει περίπου 10,5 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτηθούν για να προχωρήσουν. Αλλά αυτό είναι ένα έτσι. Όλα τα άλλα έχουν ενταχθεί. Όλα όσα εντάσσονται είναι εξασφαλισμένοι η χρηματοδότηση και θα προχωρήσουν. Το κείμενο λέει για το Λασίθι λοιπόν, και το δρόμο και το έργο αυτό. Το έργο το κείμενο δεν σημαίνει το κείμενο σωστό. Εμείς ξέρουμε τι έργα έχουμε πάρει, τι έργα εκτελούμε και τι έργα προετοιμάζουμε. Στα πλαίσια αυτά, έτσι ανατιμήσω έτσι μερικά πράγματα, ότι προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε κάποια μελέτη στη Μήλα του Βραχάση για το θέμα, κάνουμε και κάποιες αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις για να ολοκληρώσουμε και να το καταθέσουμε. Στην Ελούντα προσπαθούμε το παραλιακό μέτωπο και την πλατεία για τα μεγάλα έργα συζητών. Έχουμε εντάξει στο Γκρούστα και στην Κριτσά τα από 2 εκατομμύρια για το θέμα της αποχέτευσης και της ανάπλασης, στον Άγιο Νικόλαο του Βιωκά, στην Ελούντα, στην Άνθρωη τα 8-700 από τα δίχτυα που γίνονται. Επίσης στα μεγάλα χωριά θα κάνουμε μελέτες, σήμερα αποφασίσουμε να θέσουμε μελέτες από 250.000 έως 350.000 σε κάθε χωριό με βάση την επίβλεψη που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικές αναπλάσεις
στα μεγάλα χωριά και στα άλλα τα μικρότερα να διαθέσουν πλέον από τη ΣΑΤΑ να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ετοιμάζει επίσης η ΔΕΑ κάποια άλλα, ώστε ελπίζω ότι σε αυτή τη διάρκεια του ΕΣΠΑ θα έχουμε κάνει σημαντικότατες παρεμβάσεις σε όλα σχεδόν τα χωριά. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Δήμος έχει κάνει μια καλή προετοιμασία, μπορεί να στηρίξει μια τέτοια μορφή ανάπτυξη, η οποία θα βοηθήσει να γίνουν σοβαρές αλλαγές. Παράλληλα, εξετείται και άλλα προγράμματα ανταγωνιστικά και το Ιντερνετ, που έχουμε μια σύμβαση με τη Ρόδο και με την Κύπρο για έξυπνες ευφυείς μεταφορές. Είναι επίσης άλλα τρία προγράμματα στην κοινωνία της πληροφορίας που έχουμε πάρει μαζί με τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και το οποίο θα εξελιχθεί αυτές τις μέρες που θα αρχίσει να αναπτύσσεται. Στο Ιντερνετ επίσης θα το δείτε σήμερα, είναι μια προγραμματική σύμβαση με τα ΤΕΙ. Ελπίζουμε να εντάξουμε ένα ποσό της τάξης των 500.000 για να διαμορφώσουν περίπου 58 διαδρομές, φυσιολατρικές διαδρομές σε όλο το δίκτυο του Δήμου. Αγκαλιάζει όλα τα δημοτικά διαδρομές και ελπίζω ότι είναι ένας νέος τουριστικός χώρος. Θα υποβάλουμε μια πρόταση, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τους υπότοπους ιδιαίτερου φυσικού κάλους με προεξάρτητο των αλμυρών. Θα δούμε και κάτι για το Αζηλακόδασος, όπως επίσης για το Φαράκι, αν μπορούν κάτι να κάνουν το Φαράκι του Σεμιναριού, το οποίο καταστρέφεται ασύνοντα χωρίς να το προστατεύει κανείς. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, αλλά κυρίως στρεφόμαστε και ελπίζουμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη χρηστή διαχείριση που κάνουμε, να πάμε το χέρι μας εκεί που μπορούμε, να βελτιώσουμε τους οικονομικούς δείκτες. Αν δείτε εδώ και στον προπολογισμό, μειώνεται το χρέος του χρόνου. Δηλαδή με αυτή την κρίση μειώνεται η εξυπηρετήση και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι παρά τα χρέη που έχουμε και παρά το ότι κάποια είναι πολύ παγωμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταφέρουμε τα λειτουργικά μας, τη μισθοδοσία μας, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και παράλληλα να στρέψουμε την προσοχή μας στα μεγάλα και σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ και στα ανταγωνιστικά προγράμματα για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που χρειάζεται. Δυστυχώς οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Και παράλληλα, όπως λέμε, έχουμε την εξής ιδιομορφία. Έχουμε τον τουρισμό, ασχολούμαστε κυρίως με αυτό το πράγμα και θα πρέπει να λειτουργούμε τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί που έρχονται από χώρες που δεν έχουν κρίση ιδιαίτερη να μην βρουν μια κοινωνία και ένα περιβάλλον στην κρίση, καθαρό, φροντισμένο, διότι από αυτό ζούμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πώς εμείς την πίκρα μας ή τα προβλήματά μας θα τα κρατάμε, αλλά στο πεζό ξέρουμε πρέπει να δώσουμε μια εντελώς άλλη προοπτική, διότι ο άνθρωπος δεν ήρθε να ζήσει τα προβλήματά μας, ήρθε να ζήσει τον τόπο μας και χρειάζεται να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας προϋπολογισμός, όπως είπε και η οικονομική υπηρεσία, ο οποίος είναι προχειωμένος, ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι εφικτός να πραγματοποιηθεί, έχει στόχους, έχει όραμα και νομίζω ότι μπορεί να δώσει όθηση στο Δήμο να διαχειριστούμε τα καθημερινά, αλλά και να βάλουμε αναπτυξιακούς στόχους για να κάνουμε ένα επόμενο βήμα, ένα επόμενο άλμα για το Δήμο μας. Καλό λοιπόν να το ψηφίσετε.